προς πάπου. Όπως. Είναι μεγάλη ιστορία. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Ήμουνα πολύ μικρός, γιατί μην σας φαίνεται περίεργο, υπήρξα κι εγώ μικρός. Ήμουνα τριών ετών, δυόμιση-τριών ετών και μέναμε στη Σαλαμίνα. Μας έκανε τραπέζι μία κυρία, η Λέλα του Ζήση, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, σε έναν κήπο υπέροχο. Και πήγα εκεί σε αυτό το. Πρώτη φορά με παίρναν έξω μαζί τους. Και καταφθάνει ένα ζευγάρι από την Κούλουρη, γιατί εμείς μέναμε στα Βεβελάκη. Ένας θεός και μία θεά. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι δύο και τι έχουν μαζί τους. Μία μαϊμού. Τώρα για ένα παιδάκι να είναι στον κήπο της Εδέμ, καλοκαίρι, με όλα αυτά ανθισμένα και να παίζει με μία μαϊμού, βλέποντας τον πατέρα του και τη μητέρα του ευτυχισμένους και δίπλα ένα ζευγάρι θεούς, για μένα ήταν ο παράδεισος. Μια μικρή Εδέμ έκανε και αυτό σταματάει απότομα γιατί η μαϊμού με δαγκώνει εδώ. Δίπλα στο μικρόφωνο. Αυτό που ήταν ο παράδεισος, αυτό που ήταν ο παράδεισος, ξαφνικά γίνεται κόλαση. Γιατί με παίρνουν να βλώνουν ειδικό καϊκάκι να με πάει απέναντι στον Πειραιά, γιατί φοβόνται ότι η μαϊμού μπορεί να έχει λύσα. Και καταλαβαίνεις τι έγινε μόνο. Αυτό. Περάσανε τα χρόνια πολλά. Εγώ σκηνοθετώ το Λεωφορείο Πόθος. Μου λέει κάτι να δεις για αυτό το παιδί, το νεαρό. Που χρειάζεται ένα πολύ ωραίο δίνανδι στον περσινό πιανίστα. Εγώ νομίζω ότι κάποια θέλει να μου φορτώσει τον περσινό πιανίστα, χωρίς λόγο. Δεν έχω δει ότι. Γιατί είμαι σε μια θέση που δεν τον βλέπω όταν παίζει πιάνο και λέω που αυτό ήταν άσχημο. Μου λέει παιδί μου, ο Μέμος δεν είναι άσχημο. Λέω τι Μέμος, μου λέει είναι ένα κούκλο. Φέρτε να τον λέω, αλλά δεν μου αρέσει. Δεν τον φέρνει κάτι, λέει μην νομίζω ότι σου φορτώνει, τον φέρνει. Α, ψάχνουμε, δεν βρίσκουμε κανέναν. Ναι. Μου λέει να σου φέρω το παιχνί, το Μέμο. Λέω ναι. Έρχεται λοιπόν. Λέω παιδί μου, συγγνώμη, είσαι κούκλος. Δεν σε είχα δει πέρσι. Κάνεις για το ρόλο. Χίλια συγγνώμη, τον βάζω να διαβάσει. Ήταν εξαιρετικός. Πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα, μην νομίζετε. Όχι, ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Του λέω πως σε λένε Μπαιγνή. Λέω είσαι από τη Σαλαμίνα. Ναι, μου λέει. Τι εννοείται, τη μαϊμού. Ο εγγονός της είμαι. Είναι ο εγγονός της Ευγενίας. Και του. Ήταν εγγονός. Παραλίγο όμως το φάτο τον άνθρωπο, ρε. Του ζευγαριού. Ναι. Παραλίγο. Είναι απίστευτη ιστορία όμως. Είναι πολύ συγκινητική. Ξέρεις γιατί έλεγαν ότι έπρεπε να σκοτώσουν τη μαϊμού για να δουν αν είναι λυσασμένη και να μου κάνουν αντίληση και η θεραπεία. Και δεν ήθελε βέβαια ούτε ο Νούλης ούτε η νέα ούτε η μητέρα μου. Μου επιτρέπει. Κι αν θέλει να πει την ιστορία με το καρπούζι στη Σαλαμίνα. Κυρία με το καρπούζι. Ποιο λέει σε μία που. Για να ακούμε. Είχαν φάει και είχε σερβιστεί το καρπούζι. Αχ, όχι. Δεν είναι Σαλαμίνα. Παιδιά, είναι από τα πιο αστεία πράγματα. Είμαστε με τον Γρηγόρη, τον Βαλτινό και τη γυναίκα του σε ένα σπίτι που είμαστε καλεσμένοι για φαΐ. Δρώμε λοιπόν. Και η κυρία του σπιτιού κάνει κάτι που μας φαίνεται αστείο. Είμαστε όμως οι τέσσερις μας και δεν μπορούμε να γελάσουμε. Κάνουμε ότι δεν γελάμε. Είναι αυτό το όμως το. Έτσι και ξέρεις, κρατιόμαστε. Και ξαφνικά μας πιάνει ένα γέλιο που δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Και εγώ με τον Γρηγόρη κρατιέμαι. Η Εύα δεν κρατιέται και ξεκαρδίζεται και της λέει: Γιατί γελάς, παιδί μου, με μένα. Οπότε παγώνουμε όλοι τους με αυτό που λέει: Όχι, κυρία μου, όχι. Εγώ απλώς άμα τρώω καρπούζι, γελάω. Έτσι πήγε να δικαιολογηθεί. Ότι γι' αυτό γελάει, επειδή τρώει καρπούζι. Και από τότε το λέμε: Εγώ άμα τρώω καρπούζι, γελάω. Εγώ νόμιζα πως έλεγε στο άλλο ότι είναι καταπληκτικό. Με το ψάρι που είναι καταπληκτικό, παιδιά. Είχαν μια κυρία στο σπίτι, νομίζω στην Νίτη Βοσνιάκου, η μητέρα τη. Είχαν μια κυρία που του βοηθούσε στο σπίτι και. Έπρεπε να σερβίρουνε. Αυτοί δύο καλά έχει πει, αλλά το ένα είναι αυτό. Και ξέρεις, ετοίμαζε η μάνα της Μιμής και έλεγε αυτό εδώ, βάλε το ψάρι. Το είχε ετοιμάσει όλο με τις πατάτες. Λέει, βάλε το μαγειτανό στο στόμα και πήγαινε να το σερβίρει. Και αυτή παίρνει το ψάρι, βάζει το. Μόλις άκουσε, βάλε το μαϊντανό στο στόμα, το βάλε η ίδια. Και φαντάζεσαι τους ανθρώπους που περιμένουν να φάνε και βλέπουν μια κυρία με ένα μαϊντανό εδώ να έρχεται να λέει. Αυτή είχε πει και ένα άλλο καταπληκτικό, παιδιά, υπέροχο αυτό και τελειώνουν, προχωράμε στα τραγούδια. Λέει να κάνουν ένα τηλέφωνο στην Αμερική που είναι η δική μου. Λέει, βρε παιδί μου, έχουν νύχτα εκεί τώρα. Πώς έχουν νύχτα. Ναι, να σου εξηγήσω. Είναι εδώ η γη, εδώ είναι η Αμερική, εδώ είμαστε εμείς. Όταν έχει ήλιο εδώ, από εδώ έχει σκοτάδι. Τώρα εσείς, κυρία, μορφωμένος άνθρωπος, τα πιστεύετε. Είναι πολύ καλό. Είναι θέμα μόρφωση. Τι λέει παρακάτω το πρόγραμμα.
Μετά λέει Χρήστος Χατζή Παναγιώτη. Α, μεγάλη στιγμή. Ένα. Η μεγάλη στιγμή.